ψωμί δεν χρειάζεται. Έχει ήδη δικό του ψωμί να φάει και με την αντιπολίτευση. Εντάξει, το ίδιο έκανε και ο Καμένος και ο Πάνος χθες τώρα με τις δηλώσεις. Θέλουν, δηλαδή αυτή τη στιγμή επάνω στο αίμα, ξεκινώντας από την Οθωμανική Αυτοκρατορία μέχρι τη Σμύρνη, μέχρι τον Πόντο και ό,τι άλλο έχει συμβεί στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, να τα φέρουν στο προσκήνιο για να συσπυρώσουν τον κόσμο με την κόκκινη σημαία και να επεκτείνουν και τα σύνορά τους. Εμείς δεν πρέπει να συρθούμε σε αυτήν την στρατηγική τροχογάνη. Να μην συρθούμε, αλλά οι δύο τελευταίες παρεμβάσεις του Υπουργού Άμυνας, η μία είναι σας κερδίσαμε το 1821 και η δεύτερη ήταν η χτεσινή. Ότι είσαι τρελός. Εντάξει, ναι. Κοιτάξτε, κάποια στιγμή όταν σου λέει ότι γέμισε η Σμύρνη και ο Βυθός με πτώματα των Ελλήνων, κάποια στιγμή κάπως θα απαντήσεις, διότι είναι τόσο προκλητικό να σου έχουν σφάξει το λαό και να στο λένε από πάνω για τι κάτι κάναμε. Προσέξτε τώρα, δηλαδή, εδώ στις γειτονίες μας και στον Πειραιά και στις δικές σας ζουν άνθρωποι που ακόμα ζουν και έχουν κάποιες γιαγιάδες και παππούδες, ελάχιστοι ίσως, αλλά έχουν ζήσει το σφάξιμο και το διωγμό και το κόψιμο του χεριού πάνω στη βάρκα. Λοιπόν, εγώ απλώς λέω, να μην συρθούμε με ποια έννοια, όχι στις λεκτικές αντεκλήσεις. Να μην συρθούμε στη στρατηγική του δημιουργίας από μεριάς του γκρίζα ζώνη στο Αιγαίο επίσημης για να πατήσει πάνω σε αυτό και να μπει να σφραγίσει. Μάλιστα. Την ωραία ρίση. Να ρωτήσω κάτι άλλο τώρα. Για τα ζωτικά συμφέροντα στην εκμετάλλευση στο Αιγαίο. Αυτή είναι η στρατηγική του και αυτό πρέπει να το προσέχουμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι όμως ότι όπως είπε ο Τόσκα στο σπίτι θα πέσει για ύπνο. Αν μπουν οι Τούρκοι δεν θα πέσουμε για ύπνο. Να ρωτήσω κάτι τώρα, μια και το είπατε για τον Τόσκα. Εχθές. Στις δηλώσεις που κάνατε στην παρουσία που είχατε στον Παπαδάκη, ήσασταν. Ναι. Τέλος πάντων, πάστε. Κυρία, στο Sky. Στο Sky. Να ρωτήσω κάτι. Να ρωτήσω κάτι. Τη Μαρία. Σχεδόν είπατε ότι πρέπει, ότι είναι το δικαίωμα της άμυνας, άμα μπει μέσα στο σπίτι σου, μπορεί να τον πυροβολήσει, ας πούμε, αυτή τη θέση έχετε. Να μην τα μεταφράζουμε. Γι' αυτό ρωτώ. Το δικαίωμα της άμυνας. Άλλο η άμυνα, άλλο η αυτοδικία. Άμυνα είναι όταν μπαίνει στο σπίτι σου, είσαι μπαίνει στο αυτοκίνητό σου, είσαι βουτάει στο δρόμο, δεν μπορείς να ξεφύγεις από τα χέρια του ή από τα χέρια του που απειλεί όπλου και πρέπει να αμυνθείς για τη ζωή σου. Να. Αυτό είναι άμυνα. Αυτοδικία σημαίνει ότι παίρνω το όπλο και λύνω εγώ τη διαφορά μου με αυτόν που με επιτίθεται, ενώ θα έπρεπε να το λύσει ένα δικαστήριο ή ένας αστυνομικός. Τι εννοείται δηλαδή να μάθουν να αμύνονται, τι να πάνε να μάθουν καράτα. Να μάθουν αυτό. Βεβαίως. Το κράτος δεν μαθαίνει αυτό άμυνα στους εφοριακούς που κάνουν ντου και ορθώς κάνουν στα μαγαζιά τους πλακώνα στο ξύλο. Το κάνουν ή το κάνουν. Ναι. Γιατί το κάνει το κράτος στους εφοριακούς. Γιατί ο Δήμος και συγνώμη, στους εφοριακούς μαθαίνει καράτε. Βεβαίως. Πρώτη φορά τα ακούω, μα ειλικρινά. Βεβαίως. Τους κάνει μαθήματα ζύου ζήτσου και τέτοια. Πολεμικές τέχνες βεβαίως αυτό άμυνα, διότι όταν πάνε σε ένα μαγαζί για να κάνουν έλεγχο έχουν δεχτεί επιθέσεις. Και διακινδυνεύουν πολλές φορές σωματικές ακρίβειες. Βεβαίως και γίνονται μαθήματα επίσημα. Αυτό άμυνα. Και λέω, ο Δήμος και η κοινότητα από το να κάνουν πιλάτες και τζούμπα, πολύ καλά είναι όλα αυτά. Ναι. Επειδή έχει αλλάξει το έγκλημα, δεν είναι κακό να μάθουν αυτό άμυνα τα καπί, οι παππούδες ή οι γιαγιάδες ή οι οικογένειες στα σπίτια τους. Πώς πρέπει να συμπεριφερθούν όταν δεχτούν μια απειλή ή ακούσουν κάτι μέσα στο σπίτι. Ναι. Και εγώ λέω το εξής, ναι. Για να κλείσω αυτό το θέμα. Ναι, όπως αμήνεσαι για την πατρίδα σου, έτσι θα πρέπει να μείνεσαι και για το σπίτι σου. Ναι. Όχι αυτοδικία, αλλά το δικαίωμα στην άμυνα.